Εγώ μάθατε δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη που... Ομορφιάς! Το κραγιόν μου και τα μάτια μου! Να, μια ιστορία που ίσως δεν ξέρετε. Σε ένα από τα πρώτα ραντεβού που είχαμε κάνει, μου είχε πει κραγιόν φοράς, γιατί είχα πάει σε ό,τι ραντεβού είχαμε κάνει, είχα πάει χωρίς κραγιόν. Και λέω, κραγιόν, δεν το μπορώ, το αισθάνομαι, δεν μπορώ να μιλήσω με το κραγιόν, δεν θέλω να φοράω. Και μου είχε πει, θα φοράς κραγιόν. Όπως λένε πολλοί, να υπάρξει Μενεγάκιο σχολή. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει Μενεγάκιο σχολή, απλά δεν την έχουμε ονοματίσει. Ή θα γίνει τηλεοπτικά του χρόνου, έντονο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τώρα φουντώνει. Αλήθεια, κάπου. Αλήθεια, περίμενες ότι εγώ τώρα έχω να σου δώσω απάντηση. Αλήθεια, αλλά είπες να ρωτήσεις. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ, δεν ξέρω. Από τη μία ακούγεται ότι έχει υπογράψει Ελένη Μενεγάκη, από την άλλη ακούγεται ότι έχει καθυστερήσει να γίνει το ραντεβού. Αλήθεια, και εσύ πίστευες ότι αυτή τη στιγμή εδώ σε αυτά τα βραβεία εγώ θα ξέρω και αν ξέρω θα πω κιόλας. Αν... Και δεν ξέρω και δεν θα έλεγα. Θα συνεχίσετε με την Ελένη πλάι. Εγώ είμαι με την Ελένη, σας έχω ξαναπεί, ταιριάζω, κουμπώνω τέλεια, συνεργάζομαι φανταστικά, είμαι ευτυχισμένη επαγγελματικά, οπότε ναι, γιατί όχι. Για όσο η Ελένη με θέλει στο πλευρό της να κάνω αυτό το οποίο κάνω, με τον τρόπο που το κάνω και νιώθω ότι με τιμά την τιμά, μας τιμά όλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω. Έχουμε και ανάδρομο όλο τον Απρίλιο, οπότε δεν νομίζω να έχουμε εξελίξεις. Παιδιά, ειλικρινά τώρα κι αν νιώθω αδιάβαστη. Νομίζω είναι γνωστό ότι η Ελένη δεν συζητάει όταν έχει ανάδρομο. Μου βάζεις πολλά άγνωστα για μένα. Δηλαδή και της Ελένης μου είναι άγνωστα και η αστρολογία μου είναι άγνωστα και όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ άγνωστα. Η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε στην εκπομπή και είπε ότι είμαι το καλύτερο αφεντικό, αλλά είμαι και πιο δύσκολη. Να τα λέμε, λέει και αυτά. Το καλύτερο boss του κόσμου είσαι, Ελένη. Καλά, είμαι το καλύτερο, αλλά είμαι και το δυσκολότερο. Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ απαιτητική, αλλά αυτό πρέπει να είναι ένα αφεντικό για να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό και όλες τις δυνατότητες σου. Εντάξει, το να βγάζεις τον καλύτερό σου αυτό, το να βγάζεις τις δυνατότητες σου, ξέρεις, έτσι και στον αέρα και στην εκπομπή, αυτό είναι το σημαντικό. Το να σου δίνει την ευκαιρία από έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεσαι και ας πούμε αυτός είναι στην πυραμίδα, η κορυφή της πυραμίδας, είναι πολύ σημαντικό. Έγινε λίγο. Καταρχάς, μπράβο στον Παύλο Παπαδόπουλο να πω, που έβαλε και την αστρολογία μέσα. Θα έπρεπε να ξέρει όμως και λίγη αστρολογία. Τόσα χρόνια συνεργάτητα της Ελένης, η Ελένη έχει κάποια πράγματα. Το κραγιόν. Οι αστρολογικές προβλέψεις τις οποίες ακολουθεί πιστά για να πάρει κάποιες αποφάσεις. Εμένα αυτό το βίντεο μόνο μια πορεία μου γέννησε. Εσύ φορούσες κραγιόν? Α, και εμένα μου το έχει κάνει αυτό μια φορά η Ελένη. Μια από τις φορές που είχα έρθει στην Αγγλία μου λέει: Παιδάκι μου, αυτό το κραγιόν φοράς δεν φαίνεται. Σωστή. Γενικά ήταν άχρωμο, όπως γενικά τα περισσότερα που φοράω. Πάντα μας προσέχει και να πω κιόλας ότι το αφεντικό εκείνη την ημέρα και γενικά ο τρόπος που το είπαν ήταν χαριτολογώντας, παιδιά. Ήταν αστείο, δεν ήταν τύπου είσαι το αφεντικό. Το boss ακούγεται αλλιώς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και από διάφορες εκπομπές. Εντάξει τώρα, πραγματικά. Η λέξη boss στο αγγλικό ακούγεται αλλιώς από ό,τι στο ελληνικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά την ανέλυξη την προσωπική, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι καταλαβαίνω τη σημασία του όταν εξελίσσεται μια εκπομπή και μια ομάδα να νιώθει ο καθένας ξεχωριστά ως μονάδα το ότι πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Έχει κάνει ένα βήμα στην καριέρα του που βλέπει τον εαυτό του να βελτιώνεται πέρα από τη συλλογική προσπάθεια και δουλειά. Βέβαια, τώρα η Ελιάνα λέει αυτό. Ότι. Η Ελιάνα λέει γενικότερα, ότι... ναι, και για την Ελιάνα και γενικότερα. Με αφορμή αυτό. Θα συνέχιζα, ήταν πολύ σαφή σε αυτά που είπε. Θα συνέχιζα όσο με ήθελε στο πλευρό τη η Ελένη Μενεγάκη, αν καλούμε να κάνω αυτό που ξέρω και κάνω καλά τόσα χρόνια. Ενώ σε αυτό το μοτίβο που είναι τώρα. Είναι πολλά χρόνια. Το λέει και ο Ουγγαρέζο, θέλω να σα πω. Οι συνεργάτες οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, λένε αυτό, ότι όσο με θέλει θα είμαι εκεί. Ναι, είναι πολλά χρόνια η Ελένα συνεργάτηδα με την Ελένη Μενεγάκη. Νομίζω έχει αποδείξει ότι δεν θέλει κάτι άλλο, δεν συζητάει κάτι άλλο, θέλει να είναι μαζί της. Μιλάνε πια με τα μάτια αυτές οι δύο γυναίκες. Η Ελένη τώρα ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό, το τελευταίο διάστημα έχει πάρει φωτιά σε σχέση με την Ελένη. Αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε είναι ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το τηλεοπτικό της μέλλον και όχι αυτά που λέμε πότε θα συζητήσει η Ελένη. Προφανώς και έχει ξεκινήσει να συζητάει. Αν θα μείνει μεγάλη κιόλα. Mega. Κοίταξε, ούτως ή άλλως ναι, η Ελένη μέχρι και τον Απρίλιο αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να ανακοινωθεί, όχι απλά να έχει συζητήσει και να βρει τι θα κάνει του χρόνου. Είναι μέσα στο συμβόλαιό της ότι πρέπει να ανακοινωθεί το τι θα κάνει. Επίσης. Είναι μια παρουσιάστρια αυτού του Βεληνικούς, στην οποία πρέπει εννοείται να έχουν πάρθει αποφάσεις για να δει και εκείνη προφανώς τι θα κάνει με το τηλεοπτικό της μέλλον. Έχει να κάνει και με τα χρόνια του συμβολαίου. Γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα για το πόσα χρόνια πρέπει να υπογράψει συμβόλαιο. Ξέρουμε ότι η Ελένη Μενεγάκη έχει μεγάλα συμβόλαια σε σχέση με άλλους παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Ενώ υπογράφει μεγάλα συμβόλαια, τριετή. Έτσι. Οπότε, αν έφευγε τώρα, θα το σου για να φύγει. Για το Μέγκα θέλει μονοετή συμβόλαια για τους παρουσιαστές του. Οπότε είναι αναγκάθι. Αν σκεφτούμε ότι η Ελένη σώζει στο παρελθόν, υπογράφει μεγάλα συμβόλαια. Οπότε νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει με τις σκληρές διαπραγματεύσεις που γίνονται. Συν τη άλλη, ότι περιμένουμε όλοι ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ το μέλλον της Ελένης, γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν και τα άλλα. Ντόμινο εξελίξεων.